βιβλίο. Ταξιδιώτες, έφτασε η στιγμή για να παίξετε για το 20%. Όποιος παίχτης χάσει, θα δώσει στον άλλον το 20% από το μερίδιό του, από το μεγάλο έπαθλο. Οι κανόνες είναι απλοί. Ο πρώτος που θα βρει τις τρεις καρδιές θα είναι και ο νικητής. Καλή σας επιτυχία. Έχει έρθει η ώρα μιας μάχης όμορφης. Διαλέξτε χέρι. Αγκαστιά. Ναι, πάει. Ξεκινάει Μαριρούζ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και εσύ. Αν τα πάρω, συγγνώμη, αν τα πάρεις, καλοφάγοντα. Άντε, παιδιά, καλή επιτυχία. Ναι. Ανοίγω την πρώτη. Καρδούλα. Ανοίγω τη δεύτερη, ξανά καρδούλα. Όχι. Δεν μου έκατσε η τύχη, αλλά... Σηκώνω τις κάρτες και δεν θυμάμαι πια τι έχω τραβήξει και πού είναι. Βρίσκει ούτε ο Αναστάσης ούτε εγώ. Σκαλώνουμε και οι δύο, μαυρίζουν όλα γύρω μας. Πάρτε μια έτσι ανάσα. Δεν άρεσε. Ναι, καθάρισε το μυαλό και δες. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όσο ανοίγει ο Αναστάσης τις κάρτες, με αγχώνει ότι μπορεί και να το βρει. Έλα, ρε. Και ξαναπέζω, και ξαναπέζω, και ξαναπέζω. Και πάλι τίποτα. Αναστάση, κοίτα με, μη σκέφτεσαι. Με σειρά. Και μη κάνεις αυτό το πράγμα. Το πρώτο θα δείτε, κάνε... πάμε, ναι, τράβαλε. Σήκωσε το χέρι σου από πάνω και ρίχτω, κάπου. Πάλι τα ίδια, δεν τα καταφέρνω. Εντάξει, κάποια στιγμή να βρεθεί. Έλα. Μπράβο. Έλα. Ήταν η σειρά τελευταία, δεν την είχαν ακουμπήσει ποτέ. Ταραμ! Αχ, είναι και ζέστη. Χρησιμεύει και σε αυτό. Τα πήρα. Πήρα πίσω το αίμα μου. Ωχ, Θεέ μου. Well done, play. 20% έκτος όλα τα πολυκαταστήματα. Η Μαριρόζ κατάφερε να κερδίσει τον Αναστάση και να πάρει 20% από το μερίδιό του στο τέλος του παιχνιδιού, καλύπτοντας έτσι την απώλεια του δικού της μερίδιου από τη Σταυρούλα.